Πάμε όμως στο Πασόκ, εμείς να δούμε τις εργασίες που γίνονται εκεί και είναι ραγδαίες εξελίξεις. Αρχίζει Πασόκ. Πολιτικό Συμβούλιο Κοινοβουλευτικό. 12 η ώρα, ντάνε. Σε 19 λεπτά και ακριβώς. Η ώρα Πασόκ δεν ξεκινήσει αμέσως. Θα συναντηθούν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Πολιτικό Συμβούλιο Κοινοβουλευτική Ομάδα. Πω. Για πάμε, κύριε Πεταλωτή, καλή σας μέρα. Μας ακούει ο κύριος Πεταλωτής. Καλώς τον. Βεβαίως, σας ακούμε με χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα, κύριε Πεταλωτή, τώρα δηλαδή σε λίγη ώρα στη συνεδρίαση αυτή, θα ανοίξουν τα χαρτιά, θα πάρει θέση ο πρόεδρος συγκεκριμένη, θα πει τι θα γίνει. Α, μισό λεπτό, κύριε Πεταλωτή, συγγνώμη να πει. Να απαντήσετε. Λίγο ένα λεπτάκι από τον Πρωθυπουργό από την τοποθέτησή του. Για να ακούσουμε, για πάμε. Το λοιπόν, ζήτημα των αναφέρεται στα πεπραγμένα τη κυβέρνηση που είχαν ένα αποτέλεσμα και πραγματικά έτσι είναι. Είναι σε χαμηλό σχεδόν 3 ετών. Εκεί φρέναρε ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό οπωσδήποτε δεν μπορεί να το κάνει ο Τάκης. Ένα. Τώρα αυτό, είναι, αυτό πιστώνεται στη θητεία Σκρέκα. Αυτό πιστώνεται στη θητεία Σκρέκα. Έτσι, ο οποίος έφυγε, δεν ξέρω γιατί πλήρωσε. Καλά, πλήρωσε την ακρίβεια και τον. Εντάξει, απόφαση του Πρωθυπουργού είναι αυτή, είναι την ακολουθείς. Έχουμε μισό πληθωρισμό τροφίμων από Ισπανία και Πορτογαλία αυτή την ώρα που μιλάμε. Η Eurostat το λέει αυτό. Σήμερα το λέει. Δεν το λέει ο Σκρέκα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με το Σκρέκα αυτό. Αυτό το λένε τα στοιχεία. Βέβαια εδώ πρέπει να δούμε αν ο χαμηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα ή η υποχώρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα συνεπάγεται αυτομάτως και μείωση των τιμών αντίστοιχη. Ο Μητσοτάκης είπε ότι είδαμε τιμές μειωμένες στο ράφι πια. Εντάξει. Αυτό είπε μόλις τώρα. Ναι, αλλά έδωσε και μια οδηγία στον θεό. Ναι, καλά, το πράγμα δεν τέλειωσε. Κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι η μείωση των τιμών, όχι του πληθωρισμού. Ναι. Δεν τέλειωσαμε. Γιατί προφανώς υπάρχει μια απόκληση εδώ. Ναι. Άλλο μειώνεται ο πληθωρισμός, άλλο η τιμή. Φαίνεται στο ράφι. Εμάς τους καταναλωτές μας νοιάζει το ράφι. Προφανώς. Μας νοιάζει το στοιχείο. Όχι, Eurostat. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Πεταλωτή. Πάμε να δικάσουμε τον κύριο Πεταλωτή. Ελάτε, κύριε Πεταλωτή. Σας ρώτησα λοιπόν τι να περιμένουμε αυτή την ώρα που αρχίζει σιγά-σιγά η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όχι, με βάση τα που άκουσα από τον Πρωθυπουργό, βέβαια, η μείωση του ρυθμού του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Σημαίνει ότι οι καλπάζουσες τιμές κάπως επιβραδύνουν. Φρενάρουν, ναι. Εντάξει. Αλλά το θέλουμε πάντως. Κύριε Πεταλωτή, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Μικρό, ελάχιστο. Είναι ένα δείγμα. Μην το μηδενίζουμε. Καθόλου δεν μηδενίζουμε. Ναι. Απλώς είμαστε σε μια φάση που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρει από τις ευρωεκλογές, ότι ο πολίτης έφτασε πλέον στο μη παρέκκλη. Τώρα, αν νομίζουμε ότι συνεχίζοντας τις πολιτικές μας, όπως είναι ο Πρωθυπουργός ή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, αν νομίζουμε όλοι μας ότι μπορούμε να πηγαίνουμε με τον τρόπο που πάμε, τότε θα δούμε σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα γίνουν εκλογές, και πιστεύω ότι δεν θα είναι 3 χρόνια, θα είναι πολύ πιο σύντομα, θα βλέπουμε εκπλήξεις από κόμματα υποτίθεται συστημικά να καλπάζουν και να μην καταλαβαίνουμε το τι έγινε. Νομίζω λοιπόν ότι, για να το συνδέσουμε με την ερώτησή σας, ότι ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πάρει πρωτοβουλίες και πρέπει να πάρει μεγάλες και σοβαρές πρωτοβουλίες, τις οποίες πρέπει να εκφράσει και άμεσα, για να μην ανακοπεί αυτή η αυξητική πορεία που φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ και που φαίνεται ότι είναι μια ελπίδα για μια σοβαρή αντιπολίτευση. Είμαστε σε κομβικό σημείο και θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να εκφράσει και πάλι την πρόοδο. Όποιος το ανακόψει αυτό, θα έχει την ευθύνη. Ναι. Εδώ αλλαγή ηγεσίας χρειάζεται, κύριε Πεταλωτή. Αλλαγή προσώπου, διότι υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου που λέει το εξής: αν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει τον Κασελάκη, θα κερδίσει τον Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτές είναι υπεραπλουστεύσεις που είναι πολύ εύκολο να τις λέμε μεταξύ μας ή να τις λέμε έξω στον δρόμο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ασκούμε πολιτική με ένα πιο εφαρμόζουσα πολιτική και όχι απλώς τα λόγια, με ένα πιο συγκροτημένο τρόπο. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να κερδίσει ποιον. Κάποτε λέγανε για τον Γιώργο Πανδρέα ότι δεν κερδίζει Καραμαλή. Σωστά. Υπήρχε μια κατάρρευση τέτοια που δεν την περίμενε κανείς. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να σταθούμε ως κόμμα, να σταθούμε σοβαρότητα, να υπάρχει μια οργανωτική δομή που να μας επιτρέπει να δουλέψουμε όπως πρέπει να δουλέψουμε, να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό αφήγημα και μια πολιτική πρόταση που να προσεγγίσει τον πολίτη. Και νομίζω ότι τότε μπορούν να πάρουν τον δρόμο τα πράγματα όπως πρέπει να πάρουν. Κλείνουμε εδώ, κύριε Πεταλωτή. Σας αδικούμε, το καταλαβαίνω, αλλά μας έφαγε, πέρασε ο χρόνος μας και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα τα ξαναπούμε σε κάθε περίπτωση, γιατί τώρα αρχίζουν σημαντικές μέρες μπροστά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, κύριε Πεταλωτή. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.